Ωραίο ήταν. Να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Να πω κι εγώ μία είδηση που αφορά στον κόσμο των ηθοποιών, βέβαια στα τηλεοπτικά. Έχουμε μία άφηξη στον Αντένα να καλωσορίσουμε τον Μέμο Μπεγνή. Και στον Αντένα, αλλά και στη γυναίκα χωρίς όνομα. Που αλήθεια. Ξεκινάει από σήμερα, παιδιά, δεν ξεκινάει να εμφανίζεται. Μπαίνει σήμερα, λοιπόν, στο γυναίκα χωρίς όνομα. Καλώς ήρθατε, ο Μέμος. Και με χαρά να μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε καιρό να τον να το δούμε. Και είναι τόσο καλό παιδί και ταλαντούχο παιδί. Γειτονάς μου το αγόρι. Το ξέρεις προσωπικά, το ξέρεις καλά. Το ξέρω, έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και είναι πολύ πολύ δουλευταράς, προσιλωμένος στη δουλειά του. Και να σου πω τώρα κάτι, εγώ δεν θα κρατηθώ, θα πω κάτι τώρα. Okay. Ναι, γιατί πριν κρατιώσουν και ήσουν πάρα πολύ συναισθαλμένο. Τι θες να πεις τώρα, ο Μέμος συνδέεται και με το πρώτο θέμα το αποκλειστικό που βγάλαμε. Θα παίξει τον Ρίστο στην ηλικία των... Δεν ξέρω ποιον θα παίξει, αλλά συνδέονται. Συνδέεται. Συνδέεται, ναι. Στην παραγωγή τη ζωή του Ωνάση. Ναι. Αγαπημένο. Αν τον Αλέξανδρο, πώς κάνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω του πάει να κάνει. Λέω αλήθεια ότι δεν ξέρω. Λέω αλήθεια ότι δεν ξέρω, αλλά. Πώς έχεις καταλάβει τότε ότι θα είναι κι αυτό. Εντάξει, κάνουμε και λίγο δουλίτσα, ρεπορταζάκι. Τώρα που μιλάμε.